Η Ελένη το Παλούδι δυστυχώς δεν γυρίζει πίσω, ωστόσο επήλθε μία έστω κάποια δικαίωση για την οικογένειά της, καθώς το δικαστήριο επέβαλε τις ανωτάτες των ποινών και στον δεύτερο βαθμό να πούμε, και επιβλήθηκε λοιπόν ισόβια κάθειρξη συν 15 έτη για την ανθρωποκτονία και τον βιασμό της Ελένης το Παλούδι τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, τόσο στον Ροδίτη όσο και στον αλβανικής καταγωγής. Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Κανένα ελαφρυντικό, έτσι, ναι. Ούτε του πρώτερου σύνομου βίου, ούτε της μετεφηβικής ηλικίας, ούτε της μεταμέλειας. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας της Ελένης το Παλούδι, ο κύριος Ιωάννης το Παλούδης, ξέσπασε σε κλάματα. Το ακροατήριο χειροκρότησε πολύ δυνατά. Έχουν ταλαιπωρηθεί και κατά τη διάρκεια της δίκης. Ήταν παρούσες και οι μητέρες άλλων δολοφονημένων κοριτσιών, καθώς και η Μάγδα Φίσα και κάποιοι βουλευτές. Και μπορούμε να πάμε και να ακούσουμε τι δήλωσαν οι γονείς της αμέσως μετά την απόφαση. Εν μέρη αισθάνομαι δικαίωση. Εν όλο και γενικώς όχι. Γιατί δεν είναι αυτοί νόμοι. Μέχρι 20 χρόνια διθεντάχα μπορεί να κάθονται στις φυλακές και να ζητούν αίτηση αποφυλάκησης. Απαιτώ και θέλω για τα υπόλοιπα θύματα και το ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Και όσον αφορά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πολύ θα τον παρακαλέσω να μας ακούσει. Εμάς όλες τις μάνες των αδικοχαμένων κοριτσιών και παιδιών. Υπήρχαν στιγμές έντασης και ξεσπάσματα. Και γιατί αυτά τα ξεσπάσματα? Γιατί οποιοδήποτε γονιός και αν ήταν στη θέση μας δεν θα μπορούσε να αντέχει κάποιες, να μην πω με τα συγχωρήσεως, εκφράσεις πάρα πολύ δύσκολες να τις ακούει και να τις ξαναβιώνει ένας γονιός. Δεν θα ήθελα να χαρακτηρίσω αυτές τις εκφράσεις κάποιων δικηγόρων και συνηγόρων υπεράσπισης.